της αριστεράς ποτέ, ποτέ να μην επιβραβεύει η αριστερά γενικώς το αποτέλεσμα μιας μεγάλης προσπάθειας. Ποτέ δεν θα πούνε ένα καλό λόγο. Το Νουδού, Πασόκ, Πασόκ, Νουδού, αυτή δεν έγινε. Κυρία Τζαβέλα, να σας πω, είναι μια στήρα αντιπολίτευση, η οποία δεν προσφέρει τίποτα στον πολιτικό λόγο. Ζαβέλα, να σας ρωτήσω ειλικρινά, εσείς ως πολιτικό πρόσωπο, το κεντρικό βάρος πού το δίνετε? Το δίνετε στο ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία περίσσεψε ένα ποσό. Εγώ δεν υποτιμώ ούτε το δεκάρικο. Σας μιλάω ειλικρινά. Προφανώς. Αλλά περίσσεψε ένα ποσό το οποίο θα μοιράσετε άπαξ και τελειώσαμε. Λέω το κεντρικό βάρος που το δίνετε. Ή στο ότι έχουμε 1,5 εκατομμύριο άργοι, οι οποίοι δεν πρόκειται να γίνουν ένα, ούτε 500 τα επόμενα δύο χρόνια. Ξέρετε πολύ καλά ότι έκλεισαν χιλιάδες μαγαζιά, ότι υπάρχει ηφαισιακή κατάσταση στην οικονομία, ότι υπάρχει ελλειπής χρηματοδότηση, για να μην πω ανυπαρξία χρηματοδότηση στις αγορές κτλ. Πού είναι το βάρος? Ξέρετε πολύ καλά ότι ως πολιτικό πρόσωπο δίνω το βάρος στην ανάπτυξη. Για αυτό το ποτέ λέω. Δεν κάνω χρήση ή δεν χειραφετώ τα αισθήματα αγανάκτησης που έχει ο πολίτης. Εδώ υπάρχει μία τακτική και μία τεχνική την οποία τη βλέπουμε. Κυρία Τζαβέλα, πέρα από τεχνικές, υπάρχουν οι πολιτικές. Η διαφωνία μας είναι πολιτική, έτσι δεν είναι? Λέτε, έχετε μια άλλη αντίληψη για τα πράγματα. Εσείς θέλετε μια διαρκή λιτότητα. Αυτό ουσιαστικά είναι το πρόβλημα μας σήμερα. Είστε πολύ δογματικός. Δογματικός. Αναφέρατε ότι θα υπάρξει. Ταλιμπάν, βλέπω εδώ, του νεοφιλελευθερισμού είστε με αυτά που λέτε. Όχι, κύριε. Βέβαια, μα τι μου λέτε. Πολιτικές είναι διαφωνίες. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Κύριε Σκουρλέτη, προσωπικά, από ό,τι αν συγκρίνουμε τους δυο μας, έχω προσφέρει στην κοινωνική πολιτική της Ελλάδος πολύ καλά. Τώρα, αναφερθήκατε ότι έρχεται ένα μνημόνιο εργασιακό. Όταν ανακοινώνεται ότι οτιδήποτε γίνει στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα θα συμμετέχει πλέον ο συνομιλητής και το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, δεν είναι μια πολύ μεγάλη νίκη αυτή των διαπραγματευτών που είναι η κυβέρνηση? Μέχρι τώρα πότε είδατε το Διεθνές Γραφείο Εργασίας? Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Η ελληνική κυβέρνηση μπορεί... Ο μηχανισμός συλλογικών συμβάσεων θα εξακολουθήσει να υπάρχει, θα επανέλθει. Μα τι λέτε τώρα, εδώ πέρα έχουμε ένα μεσαίο εργασιακό και το λέτε για νίκη των εργαζομένων. Τον έχουμε. Εδώ πάμε σε μια εργασιακή ζούγκλα αυτή τη στιγμή. Όχι καθόλου. Βέβαια, υλοποιώντας τον στόχο του μνημονίου να φτάσουν οι μισθοί και οι συντάξεις όπως είναι στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Αυτά είναι η επιτάχυνση του σχεδίου εσωτερικής υποτίμησης, κυρία Τζαβέλα. Ομολογήστε το, πέστε το. Μην κρύβεστε. Πέραν των πολιτικών διαφορών. Αναγνωρίζω στον κύριο Σκουρλέτη μία εμπειρία και τεχνολογία.